ενισχυθεί με δυνάμωμα του αγώνα σε όλα τα επίπεδα, μπορούν να βγουν γερές βάσεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης και να έχουμε αποτελέσματα που θα εξυπηρετούν τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας συμφέροντα τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Συνάδελφοι, οργανώνουμε τον αγώνα για απεμπλοκή τώρα από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές, για να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις, για να δυναμώσει πάλι για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεριαλιστικούς οργανισμούς, με τους εργάτες να κάνουν κουμάντο στη ζωή τους και τον τόπο τους. Γιατί ο αγώνας του κλάδου μας σήμερα συνδέεται για καλύτερο μελοκάματο, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, για στήριξη του λαϊκού εισοδήματος, για να έχουμε κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με τις ανάγκες μας, να μην κλέβουν τον ιδρώτα της δουλειάς μας, να μην κολλάμε ένσημο κουρελόχα, για να μπορούμε να έχουμε θέρμανση για την οικογένειά μας, ηλεκτρικό ρεύμα, να μπορούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να γεμίσουμε το καλάθι με τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη, που τώρα τα διαγράφουμε από τη λίστα γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Για να έχουμε πρόσβαση στη σύνταξη, στην υγεία, στην πρόνοια, στην περίθαλψη, που ολοένα ορθώνονται περιορισμοί και εμπόδια, γιατί αυτό επιβάλλει κερδοφορία και χρηματοδότηση από κράτος των λίγων. Όλα αυτά που συνδέονται με τη ζωή μας μας βάζουν μπροστά σε αυξημένα καθήκοντα στη δράση μας. Έχουμε πείρα και καταλαβαίνουμε ότι δεν βρέχει λύση στα προβλήματα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κυβερνήσεις που στηρίζουν μέχρι κεραία τα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων, που ορκίζονται στο όνομα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων μηχανισμών του κεφαλαίου. Έχουμε γνωρίσει πολλές κυβερνήσεις. Διάφοροι σωτήρες έχουν περάσει από την πλάτη μας, και τους σημερινούς και τους προηγούμενους και τους παραπροηγούμενους και τους επόμενους. Μας παρουσιάζονται σαν μεσίες και σωτήρες, αλλά όλη τη δουλειά που θέλει και απαιτεί το κεφάλαιο κάνουν. Βασιζόμαστε στις δικές μας πλάτες, συνάδελφοι, στον αγώνα μας που θα το κλιμακώσουμε. Ήδη με τη νέα απεργιακή πανεργατική πανελλαδική κινητοποίηση στις 6 του Απρίλη και στη συνέχεια στη μεγάλη απεργία της Πρωτομαγιάς. Στόχος μας είναι να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο με αυξήσεις στα μεροκάματα. Υπάρχουν δυνατότητες και προϋποθέσεις για να γίνει πραγματικότητα αυτό.